Θα κλείσω εδώ, αλλά να πω ότι πραγματικά εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα της ένταξης, γιατί η ένταξη σημαίνει συμβολή στην κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, εδώ το διακύβευμα είναι ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση. Χάνουμε ανθρώπους που δεν διάλεξαν να φύγουν από την πατρίδα τους, αλλά σαν πρόσφυγες εδώ θα μείνουν. Και χάνουμε και ανθρώπους που διάλεξαν σαν οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα σαν τόπο να αναπτύξουν τη ζωή τους και τη δουλειά τους και στην πραγματικότητα έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα ένταξη στην κοινωνία και για διάφορους λόγους που αναφέρθηκα και πιο πριν πετάγονται έξω από το σύστημα της νομιμότητας. Νομίζω ότι είναι τεράστιο ζήτημα, ίσως να μην έχει πιαστεί έτσι, και από εμάς και από οργανώσεις και από πολιτικές δυνάμεις τόσο όσο θα έπρεπε σε σχέση με άλλα ζητήματα που, αν θέλετε, επικοινωνιακά τραβούν πιο πολύ την προσοχή και προσφέρονται και για συνθηματολογία. Δεν το λέω αρνητικά το συνθηματολογία. Αλλά τα θέματα της ένταξης πρέπει να τα θέσουμε ακριβώς στο ζήτημα, στο πεδίο του τι προτιμάμε. Τι προτιμάμε για τους ανθρώπους που είναι εδώ και θα είναι εδώ και αύριο. Είτε πρόσφυγες, είτε μετανάστες οι οποίοι έχουν δεσμούς με τη χώρα. Προτιμάμε τον αποκλεισμό τους και την περιθωριοποίηση που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να πέσουν θύματα των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης και πιθανά στην παραβατικότητα. Ποια είναι η καλύτερη υπηρεσία σε αυτό που τόσο πολύ κόπτονται για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια? Να τους κρατάμε φαντάσματα πεταμένους? Λοιπόν, κλείνω εδώ. Το κομμάτι της ρατσιστικής βίας, επειδή το έχουμε αναπτύξει σε πολλές συνεντεύξεις τύπου και σαν συντονιστές του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, δεν θα με απασχολήσει ιδιαίτερα, σας παραπέμπω να διαβάσετε τις προτάσεις. Είναι όμως επίκαιρο, γιατί τόσα και τόσα ακούσαμε, έτσι, και αυτό το πήγαινε έλα με νομοθετήματα. Εγώ θέλω απλώς να πω ότι με βάση την έκθεση των συμπερασμάτων του 2012 του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, που μπορείτε να βρείτε και στο site της υπερθαρμοστίας και στο oneagainstrust.gr, στο δίκτυο, τα φαινόμενα που καταγράφηκαν μετά από απευθείας συνέντευξη με τα θύματα, αυτή είναι και η αξία, θέλετε, η πρόσθετη αξία του δικτύου, η αξιοπιστία των πληροφοριών, γιατί δεν είναι κάτι που ακούστηκε ή που περιγράψαν τα μέσα ενημέρωσης, είναι απευθείας μαρτυρίας θυμάτων, δείχνουν μια αυξανόμενη συνέχεια, μια αυξανόμενη, αφενός με μια αυξανόμενη συχνότητα, συγγνώμη, και βαναυσότητα όσον αφορά τους τρόπους των επιθέσεων και τα όπλα, γιατί για όπλα πρόκειται όταν μιλάμε για σιδηρολωστούς, μαχαίρια, σιδερένιες γροθιές, αλυσίδες που ανοίγουν κεφάλια, με τα οποία οι θρασίδηλοι, γιατί και θρασίδηλοι πρόκειται όταν είναι 10 και την πέφτουν σε έναν και δυο, έτσι, δράστες επιτίθενται στα θύματα. Είναι θέμα προστασίας της ζωής καταρχάς. Δεν μιλάμε πια για το ευζήν που θα πρέπει να έχει ένας πρόσφυγας ή ένας στον άσυλο, όπως και ένας οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ανεξάρτητα του καθεστώτος του. Απλό το αναφέρω για να πω ότι η ρατσιστική βία δεν κάνει διάκριση νομικού καθεστώτος. Μιλάμε λοιπόν για το ζήν και όχι για το ευζήν. Είναι θέμα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, ιδιαίτερα όταν πρωτοστατούν ομάδες εξτρεμιστικές ακροδεξίες και έχουν και την κάλυψη της Χρυσής Αυγής. Σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα έχουν αναγνωρίσει μέλη υποστηρικτές τους μπροστά στις επιθέσεις και που αυτοαναγορεύονται σε εγγυητές της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι γειτονιές. Έτσι, εισαγωγικά όλα αυτά. Και βέβαια είναι θέμα πολιτισμού και σεβασμού στη διαφορετικότητα, όταν δεν είναι μόνο η προτέτη, αλλά είναι και η σιωπή ή ακόμα χειρότερο, η ανοχή ή καμιά φορά και το χειροκρότημα, έτσι, μπροστά σε αδιέξοδα και προβλήματα που έχει δημιουργήσει η υποβάθμιση, η κρίση, η εγκατάλειψη από μεριάς της πολιτείας. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για τη βία, τη ρατσιστική. Θα μπορούσα να πω ότι για την ξενοφοβία υπάρχει εξήγηση και να τη συζητήσουμε, χωρίς να τη δικαιολογώ, αλλά υπάρχει. Για το χέρι που σηκώνει το όπλο δεν υπάρχει καμία απέναντι στον διαφορετικό. Είτε γιατί είναι μετανάστης, είτε γιατί έχει ένα χρώμα ή μια θρησκεία ή κάτι της που δεν του αρέσει, είτε ακόμα γιατί ανήκει σε μια ομάδα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί και αυτό το έχουμε. Επομένως λοιπόν, το να μιλάμε για νομοθετήματα
και για το αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να είναι ένας νόμος, είναι η τροποποίηση του ποινικού κώδικα και δεν χρειάζεται καινούριο νομοθέτημα κτλ. Τελικά είναι, επιτρέψτε μου να πω, να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας και να υποβιβάζουμε την ανάγκη αντιμετώπισης της δραστικότερα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν δύο θέματα και με αυτό κλείνω. Σίγουρα η υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, αλλά σίγουρα και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές σε δύο τουλάχιστον ζητήματα, χωρίς να παίρνω θέση αν χρειάζεται καινούριο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο εξ αρχής ή τροποποίηση του ποινικού. Αλλά δύο πράγματα δεν καλύπτονται. Η προστασία των θυμάτων και των ουσιωδών μαρτύρων, το ξέρετε ότι αν δεν έχουν χαρτιά δεν θα τολμήσουν να πάνε να καταγγείλουν σε αστυνομικό τμήμα, ούτε θα παραστηριστούν σε καμιά δίκη. Έτσι. Άρα υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη εδώ πέρα να εφαρμοστεί η αντίστοιχη διάταξη για τα θύματα trafficking, δηλαδή όχι κράτηση, αναστολή της απέλασης, χορήγηση προσωρινής άδειας διαμονής μέχρι ώστε να εξιχνιαστεί το έγκλημα και να τελειώσει η ποινική δίκη. Αλλιώς μην περιμένουμε διερεύνηση όσα τμήματα αστυνομικής βίας και όσους εισαγγελείς έχουμε ορίσει ειδικά για την ρατσιστική βία. Θετικά βήματα αυτό, παρένθεση, αλλά από μόνο τους δεν αρκούν. Και δεύτερον, σημαντικό, διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου από το πρώτο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Σταματώ εδώ. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα που αναφέρομαι, όπως και η αντιμετώπιση αποφασιστική, έτσι, των αναφορών ή καταγγελιών διερεύνηση, δηλαδή πρωτίστως για αστυνομική αυθαιρεσία, αστυνομική ρατσιστική βία ή ακόμα και ολιγορία των αστυνομικών οργάνων.